Αμυντικά Κροατέ, καλό σα απόγευμα. Από μια θλιβερή παράθυρο στο μικρόφωνο, φοιτητή του Τμήματο Επικοινωνία και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Θεόδωρο Τσολάκη. είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Σήμερα, συνέντευξη, συζήτηση, να το πω περισσότερο, μαζί με τον. Συζήτηση, συζήτηση. Συνέντευξη δεν πάει. <laughs> καλό απόγευμα, Θεόδωρο. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου του φίλου Ακροατέ. Καλή αρχή. Πολύ ωραίο ο χώρο. Ε, μεταξύ μα μετά από 7,5 σχεδόν χρόνια πίσω από μικρόφωνο. Από όχι συνειδητή. Ε, εντάξει, παράξενο το συνέστημα, αλλά μαγιά. Το, το, ραδιόφωνο ήταν, είναι και παραμένει για μένα μαγεία. Άθο Παπα Μιχαήλ, αθλητικό γράφο, ε, ε, αρκετά γνωστό ε, ε, για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, στο ραδιόφωνο. Και θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε το ραδιόφωνο είναι μαγεία, αλλά 7,5 χρόνια, πώς προέκυψε όλο αυτό. Ε, προέκυψε μετά την κρίση του 2013, αντιλαμβάνεσαι ότι η κρίση χτύπησε και την δημοσιογραφία, κυρίως το αθλητικό ρεπορτάζ, ε, από την μεγαλύτερη εφημερίδα των Φιλελεύθερων, που ήμουν για χρόνια ε, ρεπόρτερ του Απόλλωνα. Ε, ήμουν από αυτούς τους εισαγωγικά αιρετικούς που είχα δηλώσει από την αρχή ότι η ομάδα μου ήταν ο Απόλλωνας, ακολούθησα το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Μπήκα στα βαθιά, δηλαδή έμεινα παρά το γεγονός ότι μου αρέσει περισσότερο η ερευνητική η δημοσιογραφία, τα αφιερώματα εν τούτης συνειδητά πήρα την απόφαση από το 2003 να ασχοληθώ με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα έφυγα από το ραδιόφωνο, ήταν δυσάρεστες οι στιγμές λόγω του γεγονός ότι τα πάντα δεν πήγαιναν καλά εκείνο το καιρό αποφάσισα, άνοιξα το δικό μου δική ιστοσελίδα, το Apollo 365, το οποίο για 7 περίπου χρόνια ήταν ουσιαστικά ε, το πρώτο ο, σε αναγνωσιμότητα και αναγνωσιμότητα site ε, της, ε, των Κιανολεύκων τη της Λεμεσού. Ε, τα τελευταία δύο χρόνια είπα να ασχοληθώ με κάτι ακόμη πιο εξειδικευμένο, την ιστορία της ομάδας, την ερευνητική... Δημοσιογραφία, το ρετρό μαζί με ένα πολύ καλό φίλο, όχι συνάδελφο, αλλά πολύ καλό ερευνητή τον Κωνσταντων Κωνσταντινίδη, δημιουργήσαμε την σελίδα Apollo Retro Stories, Apollo 1954 Retro Stories. Και προσπαθούμε μέσα από την σελίδα, η οποία σε λίγο καιρό θα γίνει και ιστοσελίδα, να βγάλουμε προ τα έξω την ιστορία τη συγκεκριμένη ομάδα. Εν και παρά το γεγονό, Θεόδωρε, ότι ήμουν δηλωμένο απολωνίστα, διότι κακά τα ψέματα. Στην Κύπρο ξέρει ότι περισσότεροι αθλητικοί συντάκτε δηλώνουν ότι δεν έχουν ομάδα. Αυτό για μένα είναι λάθο. Δηλαδή, όταν ήσουν μικρό ή έφηβο, πού ήσουν. Κάπου ήσουν δηλωμένο. Είτε στον Αποέλ, είτε στην Ομόνια, είτε στην Αέλντε, είτε στον Απόλαιο. Εντάξει. Ε, εν τούτης έχω φίλου από όλε τι ε, ομάδε. με αγαπάει ο κόσμο και αυτό το κράτησα, δηλαδή με χαιρετάει ο κόσμο. Από όλε τι ομάδε, διότι ήμουν πάντα Έκανα και εκπροηνή εκπομπή που ήταν για όλε τι ομάδε. Ήξεραν την ομάδα μου. Όμω, επειδή ήμουν πάντα σωστό και αντικειμενικό, δεν δημιούργησα ποτέ κάποιο πρόβλημα σε οποιοδήποτε ακροατή ή ε, τηλεθεατή όταν ήμουν συνεργάτη στο Capital TV, ε, κάνοντα και πάλι ρεπορτάζ του Απόλαιου. Εντάξει. Όπω είπατε και εσεί, ήταν έτσι μια περιγραφή το τι κάνατε. Όμω, ήσασταν και σε αρκετέ αθλητικέ ιστοσελίδε. Αθλητικέ ιστοσελίδε περισσότερο στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Ε, εντάξει, ας, αν θε να σου βγάλω μια αποκάλυψη για του φίλου ακροατέ. Ναι. Ε, στο πρωτάθλημα.com όταν ξεκίνησε μαζί με, το, με αρκετό άγνωστα ονόματα όπω ο φίλο ο Πολύ ο Χαραλάμπου, ο Πάνο ο Λάρκο, ο οποίο τον γνωρίζει, ο Σαφάρο ο Νεοπλέου και άλλοι πολλοί. Ε, ήμουνα περισσότερο για τα αφιερώματα. Δηλαδή yeah. μου άρεσε από εκείνο τον καιρό να ασχολούμαι με την ερευνητική δημοσιογραφία, να κάνω περισσότερο συγγραφή ε, παρά ρεπορτάζ, στο, στην πορεία ε, προέκυψε το ρεπορτάζ, ε, είχαμε και υπό την επιμέλειά μας μια στήλη, αυτή είναι ίσως και μια αποκλειστική είδηση, μετά από 10-11 χρόνια θα το αποκαλύψω εσένα, η περιβόητη στήλη παράγκας, εγώ ήμουν το πρόσωπο που ήταν πίσω, μέσα από αυτή τη στήλη και πάντα με έναν τρόπο χαρακτηριστικό, και θέλω να το τονίσω αυτό χωρίς ένα λίβελο, με έναν τρόπο χιουμοριστικό, χαρακτηριστικό, με διάφορα προσωνύμια Μπόρεσα να βγάλω προς τα έξω πράγματα τα οποία δυστυχώς ήρθαν και μας βρήκαν Ή Για τους παλιότερους και για κάποιους άλλους που ίσως μας ακούνε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά Το πόσα πράγματα προέκυψαν, πόσες αποκαλύψεις προέκυψαν μέσα από τη συγκεκριμένη στήλη ε, Όμως δεν βάλαμε μυαλό, τα βρίσκουμε μπροστά μας Είχα συστοματικά χωρίς να θέλω να... Να το χαρακτηρίσω εγωιστικό. Κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Ένα κίνδυνο ο οποίο όμω φωνή βόντουσε την Τίποτα δεν έγινε και δυστυχώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρκετά πράγματα που μα δυσαρεστούν στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο. Κακά τα ψέματα. Από εθνική ομάδα, από πρωταθλήματα, από μικρέ κατηγορίε, από στιμένα παιχνίδια. Από, από, από. Τα ξέρει, τα βιώνει, τα βλέπει και θα μάθει την πορεία ακόμη περισσότερα. Σίγουρα. Ε... Όντω, είναι πράγματα που δυσαρεστούν όχι μόνο η Ιππραδόσφαιρο, αλλά γενικότερα την Κυπριακή κοινωνία. Όχο, γιατί όχο. τα συνδέουμε. Ε, οπωσδήποτε. Ε, και αν θε να κάνουμε μια παρένθεση, το τι συμβαίνει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία το τι συμβαίνει στην Κυπριακή κοινωνία. Ναι. Αυτό το είχα πει εδώ και περίπου όταν ξεκίνησα και μπήκα για τα βαθιά μέσα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Στα που λέμε, κατάλαβα ότι ό,τι ζούμε προ τα έξω το ζούμε και στον μικρό κόσμο του Κυπριακού ποδοσφαίρου, όπω το ζούμε και στον μικρό κόσμο ίσω του θεάτρου ναι. ε, και σε άλλους σε άλλα είδη ενασχόληση, ε, 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 όπω είναι το θέατρο, η μουσική, το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμό γενικά. Ναι. Είδαμε και τα σκάνδαλα που ναι, προέκυψαν τι ε, ε, τελευταίε μέρε. Δυστυχώ, πρέπει να βρεθούν λύσει για όλε. Εμεί ε, με τη σειρά μα. Βλέπουμε, κρίνουμε, γράφουμε και συνεχίζουμε. Κάνουμε το λειτουργήμά μα. Το λειτουργήμά μα. Είναι λειτουργήμα. Είναι και, λειτουργήμα και, πολύ σωστά, ε, ε, ε Όπω αναφέρθηκε στον τον Λάρκο, είμαι. Και μαζί του στο Λάρναγκα Σπορτ, αυτό μου μαθαίνει να εκτελώ. Έτσι. Και αυτό ε, θέλω να συνεχίσω πολύ να. Πολύ καλό ρεπόρτερρο πάνω. Έτρεξε, ήταν από του πρώτου που έτρεξαν όλε τι ομάδε ε, τη Λάρνακα. Ε... Απειλήθηκε, ε, <laughs> λιδωρίστηκε. Αστα, αστα. Ήταν, ε, περάσαμε μαχητική δημοσιογραφία στα τέλη τη δεκαετία, τι προηγούμενε αρχέ. Έτσι, χιουμοριστικά, μου είχε πει μια συνάδελφο, ε, η οποία ήταν ρεπόρτερ τη ΑΕΚ Αθηνών, ήρθε στην Κύπρο όταν άνοιξε τον μπάλα. Και ήδη όλα τα ρεπορτάζ μου λέει αυτό το ρεπορτάζ του Απόλλωνα Ομάδα Ο τρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν ίσως και δεν το λέω ε, για να δείξω τη δυσκολία, ήταν ίσως και είναι το πιο δύσκολο ρεπορτάζ. Ναι. του Απόλλωνα Θέλω να μιλήσουμε έτσι λίγο για τη στήλη που αναφερθήκατε λίγο πιο πριν. Ναι. Ε, είπατε ότι ουσιαστικά βγάζατε προ τα έξω με χιουμοριστικό τρόπο. Ε, και με τα... καυστικό. Ναι, και με καυστικό, ναι. σε συνδυασμό, ήταν μια έμπνευση η οποία μπορούσε να περάσει τα μηνύματά τη χωρί να έχουμε κάποιο πρόβλημα με είτε δικαστικό, είτε με αγωγέ, είτε με οτιδήποτε. Ήταν κάτι το οποίο τα ναι. κατάφερνα, θα έλεγα, ναι. εμπειρικά. Όμω ήρθατε σε σύγκρουση Ήρθα. σε γιατί βγάζατε κάποια πράγματα. Ήρθα Πάρα πολλέ φορέ. Ήρθα πάρα πολλέ φορέ. Δυστυχώ, επειδή στην Κύπρο ζούμε. Ε, με γύρεψαν έτσι να το πούμε λαϊκιστή ναι. έψαξαν να, να με βρουν ε, από τα ανώτερα στρώματα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου ε, εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά Ήταν ε, πολλά τα μάτια μου ε, έπαιρνα emails από διάφορους πρόεδρους για να τους κάνω προβολή, απίστευτα πράγματα τρελά πράγματα ε, ήταν ίσως το μεγαλύτερο σε εισαγωγικά πανεπιστήμιο στην καριέρα μου η συγκεκριμένη στήλη είδα πώς λειτουργούσε το κυπριακό ποδόσφαιρο, είδα πώς με κάποια χιουμοριστικά αλλά και με σφήνες μέσα που έβγαζε ένας μέσος ακροατής, ε, μεση, αναγνώστης το νόημα μπορούσε να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Σε εισαγωγικά πρόβλημα για, για εκείνου. όχι για μας, εμάς. Εμάς ε, 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 ήταν κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπαμε, τα γράφαμε, τα διασταύρωνα, τα έβγαζα... Ε, με έναν τρόπο το οποίο δεν μπορούσαν να μου δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, θα μου δημιουργούσαν όμω πρόβλημα έξω από τον χώρο μου ναι. προσωπικά. Ναι. Ε, και εκεί κάπου κατάλαβα ότι δεν βάζει τίποτα περισσότερο από τη ζωή σου. Κα Κατάλαβε. Ναι, ήταν μια περίοδο, και αν θέλει να σου το πω, οι πιο σκοτεινέ περιόδου του Κυπριακού ποδοσφαίρου στην σύγχρονη ιστορία του ήταν από το 2000 μέχρι το 2002, σκοτεινέ περιόδοι. Με πολλά λεφτά να φεύγουν, να πηγαίνουν να έρχονται. Έπαιξε ρολογία το χρηματιστήριο. Και από την περίοδο 2008 μέχρι την περίοδο 2011, ίσω είναι η πιο σκοτεινή περίοδο, εκεί παίχτηκε πάρα πολύ έργο. Σε εισαγωγικά έργο πάντα. Yeah. Από γνωστού και άγνωστου που δημιούργησαν τι βάσει για να δούμε πολλά παράξενα στην πορεία. Yeah. Όλα έχουν την εξήγησή του. Δυστυχώ δεν μπορεί μόνο με ενδείξει. Θέλουν και αποδείξει. Και εδώ που είναι το κόλλημα στην Κύπρο, ότι χωρί αποδείξει και αποδεικτικά στοιχεία δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Ωστόσο. Α πάμε τώρα λίγο στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Ναι. Γιατί σα έχω εδώ, θέλω να το εκμεταλλευτώ αυτό το πράγμα. Είστε δηλωμένος Απολλωνίστα, του είπατε. Ε, πριν να πάμε για τη φετινή πορεία του Απόλλωνα, ε, ποιο είναι το κακό και το αρνητικό και το θετικό ε, ενό δημοσιογράφου να είναι από την αρχή δηλωμένο σε μια ομάδα. Ε, μπορώ να σου πω ότι το, θε, το, το αρνητικό είναι ότι στην πορεία, όχι ο αντίπαλο, σε εισαγωγικά αντίπαλο, δηλαδή κάποια άλλη ομάδα, ε, ο δικό σου οπαδό σε θεωρεί ότι επειδή είσαι δηλωμένο δεν πρέπει να κάνει κριτική. Ή επειδή είσαι δηλωμένο δεν πρέπει να κάνει το ένα, δεν πρέπει να κάνει το άλλο. Η ε, αν είσαι, είσαι δηλωμένο, πρέπει να κάνει βαριά κριτική. Ναι. Ε, ή κριτική Δεν υπάρχει καλοπροαίρετη και κακοπροαίρετη. Αυτέ είναι βλακίε. Υπάρχει κριτική άποψη. Ναι. Αυτό που έχει βγει στην Κύπρο για καλοπροαίρετη κριτική και κακοπροαίρετη. Βλακίε είναι. είναι. Είναι μία κριτική. Δηλαδή, ναι, εσύ κάνει μία σίγουρα. κριτική, θα πει το άλλου, εσύ είσαι άχρηστο, είσαι ανίδιο. Είσαι... Αυτό είναι. Είναι κριτική. Ε, για μένα είσαι ανίδιο. Μπορεί να το βάλει πιο κομψά, τέλο πάντων. Όπω και να έχει. Ε, από εκεί και πέρα, ε, αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο κόσμο περίμενε από σένα. Δηλαδή, ο μισό κόσμο περίμενε να προστατευτεί στην ομάδα, ο άλλο μισό να την κάνει να την κριτική. Να, την κα, κάνεις κριτική, ε, να μην βγάζει πράγματα προ τα έξω, γιατί η ομάδα, για παράδειγμα, θα υπήρχε πρόβλημα. ή το ένα. Βίωσε βιω, ε, αρκετά. Δηλαδή, μια πληροφορία, μα γιατί να την βγάλει. Τι, μια πληροφορία. Είναι, δηλαδή, θα ερχόταν ο συγκεκριμένο προσφερειστή. Μην το βγάλει την ώρα του. Ε, δεν, δεν εσω, ε, ε, ξέρεις, ήταν αυτέ οι <στολίως> πιέσει, οι οποίε. Ε, ξέρεις, στην αρχή με τα σαν όμως στην πορεία δεν έβαζα αυτή σε κανένα. Είγε Προσπάθησα να κάνω εσ... την σωστή κριτική, να κάνω τη σωστή ειδησιογραφία. κάποια άλλη ομάδα. Αυτό είναι, σωστό είναι. Ναι. Έτσι είναι. Τώρα ο Απόλλωνας ε, τη δεδομένη στιγμή είναι, ε, είναι φανερά στο παιχνίδι του δίτλου, δεν ε, είναι, είναι, είναι τρίτο φαβορή. Ε. Δηλαδή, αν θέλει έτσι να πάρουμε και την, το τι συμβαίνει στην, στο σε, ο, φετινό ποδοσφαιρικό μαραθώνιο, ναι. τον οποίο Παραδόξω, θα σου πω, Θεόδωρο ότι τον βλέπω πολύ συναρπαστικό. Ναι. Κακά τα ψέματα. Ε, και κάτω και πάνω. Ναι. Ε, παρά το γεγονό ότι με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχα αρκετέ διαμάχε, εν τούτη του βγήκε. Διότι μέσα στα πολλά σε εισαγωγικά λάθη, ε, δεν θα πω κακά, αυτό το, με του 14 ομάδε φέτο του βγήκε. Με λόγω του κορονοϊού, δεν ξέρω. Και βλέπουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και πάνω. Στο πανοδιάζουμε και στο κατοδιάζουμε. Βλέπουμε ομάδε στο κύπελο με αυτό το μονό παιχνίδι να είναι μια ανάσα από τον ημιτελικό. Εντάξει. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Απόλωνα, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, είναι πλέον ξεκάθαρα τρίτο φαβορή. Ξεκάθαρα. Ε, θεωρώ ότι η ομάδα που θα κερδίσει μεταξύ τη ΑΕΛ και τη Ομούνια αυτόματα θα παίρνει ένα μικρό προβάδισμα για τον τίτλο. Αν υπάρξει κάποια ισοπαλία στο τσίριο, και ο Αν ο Απόλωνα φύγει αλόβητο από την αρένα με την ΑΕΚ, τότε μπαίνει ξανά στο παιχνίδι του τίτλου. Είναι αυτό που λέμε το συναρπαστικό τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, βλέποντα χθε τον Απόλωνα, είναι ένα Απόλωνα ο οποίο, αν θε την προσωπική μου εκτίμηση, άποψη και εμπειρικά, δεν είναι η ομάδα που πείθει. Δεν είναι η ομάδα που πείθει. Τη λείπουν οι ποδοσφαιριστέ, όχι ποιοτικοί, οι ποδοσφαιριστέ προσωπικότητε που στα δύσκολα θα πάρουν την ομάδα στο νόμο, νόμο του. Θα μου πει στην ΑΕΛ υπάρχουν. αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά τη ΑΕΛ με τον Απόλωνα. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο στην ΑΕΛ. Αυτή είναι. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα πολύ καλά δομημένη. Ομάδα του προπονητή. Μάλιστα. Έχει ποδοσφαιριστέ καλού. Μέτριου προσκαλού, οι οποίοι μαζί με του καλού γίνονται καλύτεροι, και υπάρχουν τρει-τέσσερι μονάδε οι οποίε είναι, είναι πάρα ηγέτες. πολύ καλοί και οι ηγέτε, οι οποίοι μπορούν να παρασύρουν και του υπόλοιπου μαζί του. Είναι μια ομάδα την οποία θεωρώ εγώ προσωπικά ε, ότι την δεδομένη στιγμή είναι καλύτερα δομημένη. ομάδα ε, Παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από τι υπόλοιπε ομάδε οι οποίε βρίσκονται στην ε, κορυφή και από τον Απόλωνα και από την Ομόνια και από την Ανορθόση. Χτε μπορεί να μην έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, να ήταν ένα. Μπαλανσαρισμένο, θα λέγαμε παιχνίδι, Όμω εγώ το παίρνω α, η πορεία των α, δύο ομάδων. Δηλαδή ήταν μια ομάδα σταθερή. Και αν θε την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί η ΑΕΛ ε, είναι ε, την δεδομένη στιγμή εκεί ψηλά, εκτό του γεγονότο ότι ε, ε, έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί ξεκίνησε ε, το πρωτάθλημα χωρίς άγχο. Αυτό είναι ένα, μια νοοτροπία, ένα mentality που λένε οι το οποίο βρίσκομαι, το συναντάμε στις, κυπριακές, στις ομάδες της Λεμεσού και έχω και παράδειγμα την σεζόν 5-6 όταν ο Απόλλωνας με τους Ιρακινούς και με ένα σωρό άλλα παιδιά τους νεαρούς Πορτογάλους, τον Πάιβα, τον Πίντο, τον Ντουάρτεν τους νεαρούς ποσοριστές, τον Μερκή τον φίλο του Γιώργο, τον Μερκή να μας ακούνε είναι και από τον Πισούρι τον Μουστάκα, όλοι δεν τον υπολόγιζαν και έφτασε στην κορυφή Όπω επίση και η ομάδα τη ΑΕΛ την σεζόν 11-12. Περιπεχτικά, ναι, σωστά με τον Πάμπο τον Χριστοδούλη. Όλοι του πείραζαν ότι με του Αφρικανού που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα του. Το πήρε, το πήρε παίζοντα και γίνει και ο Απόλυνα του 5-6. Το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σωστό δομημένο ποδόσφαιρο, προσιλωμένοι στον στόχο, χωρί άγχο. Ο Απόλυνα την τελευταία 8 αιτία και μετά από τα μεγάλα αποτελέσματα στην Ευρώπη και τις μεγάλες προσδοκίε της, το να κερδίσει τον τίτλο Δεν μπορεί το άγχος και κατά ψέματα. Mm. Σε συνδυασμό με την ΑΕΛ, η οποία ξεκίνησε χωρίς άγχος για μένα, αν τώρα σταματούσε το τα πρωταθλήτρια ομάδα είναι η ΑΕΛ. Κατά ψέματα. Έπαιξε και το πιο σωστό ποδόσφαιρο, και, και το, το, πιο σταθερό. το πιο σταθερό. Και εντάξει, αυτό είναι. Μαζί με την ομόνοια. Και το λέει ένας Αμπολονίστα γιατί, γιατί ε, περίμενα από την ομάδα μου φέτο μια καλύτερη πορεία. Με περισσότερη εμπειρία, να μάθει από τα λάθη τη και να ήταν καλύτερη. Αυτό που θέλω σας να, να ρωτήσω, ο Απόλλωνας έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια με τον Νίκο Κύρση στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερό. Ναι. Ε, ένα σχόλιο από πλευρά σας για τη διοίκηση του Νίκο και γιατί δέχεται και κριτική ε, από κάποιους Απολλωνίστες. Ε, κριτική... Α, ε... Και αυτό έπρεπε ο πρόεδρος του Απόλλωνα να το καταλάβει. Ε, δέχεται περισσότερο για, τις, για την κατάσταση που επικρατεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Mm. Ε, το ότι γίνονται επαναλαμβανόμενα λάθη. Ε, ένα το πιο χαρακτηριστικό λάθος, το γεγονός ότι η ομάδα πονούσε στο αριστερό άκρο της άμυνας και έμεινε την 12η να αποκτήσει ποδοσφαιριστή. Ήρθε ποδοσφαιριστής, βγήκε υπέρβαρος, και αναγκάστηκε να, να έρθει άλλο ποδοσφαιριστή. Αυτό για μένα, πάντα στο αγωνιστικό, είναι κάτι το οποίο πονεί τον Απόλαιο. Μόνο μία φορά, και εκεί, εντάξει, το σεζόν 17-18 έγιναν γρήγορα κάποιε, σε εισαγωγικά γρήγορα κάποιε προσήκε, πήγε μέχρι την πήγη, μια ισοπαλία δεν βγήκε μέσα στο Γασιπί, χάθηκε το σεζον 17 18 εγιναν γρηγορα κάποιες, σε εισαγωγικα γρηγορα καποιε προσήκες, πηγε μεχρι την πηγη η ισοπαλια δεν βγηκε μεσα στο γασιπι χαθηκε το πρωταθλημα ομω αυτό το, το ότι ψαχουλεύουν να βρουν ποδοσφαιριστέ ε, και κάποιοι ποδοσφαιριστέ οι οποίοι στην πορεία με αρκετά α, ψηλό προπολογισμό δεν σου βγαίνουν, ε, είναι κάτι το οποίο πληγώνει τον Απλόνονίστα. Δηλαδή με τα λεφτά τα οποία έχει επενδύσει ο Απλόνα, βλέπει ποδοσφαιριστέ οι οποίοι σου λένε: Για παράδειγμα, χωρί καμιά υπερβολή, είδε χθε κάποιον ταμπό να αγωνίζεται. Όχι. Είδε όμω έναν Ντανίλο να μπαίνει μέσα και να κάνει, και να κάνει τα πάντα. Να κάνει τα πάντα. Είδε στη διαφορά ένα ταμπό ο οποίο ίσω, δεν ξέρω, λέω για παράδειγμα, είναι του 20.000 τον μήνα, και ένα Ντανίλο ο οποίο μπορεί να είναι του 7.000. Mm, άρα ερχόμαστε και στο σκάουτινγκ. Mm. Δεν παίζει ρόλο το πόσα ακοστολογείται ένα ποδοσφαιριστή. Με μιλάμε για τον Μέση ή τον Ρονάλτο. Αυτοί εντάξει, είναι δεδομένοι mm. ποδοσφαιριστέ οι οποίοι έδειξαν. Αν κάνει σωστό σκάουτινγκ, εκεί υστερεί ο Απόλαιονα. Σωστό σκάουτινγκ ε, και καλό αποδητήριο με την έννοια ότι. Βλέπω εγώ, σαν Απολονίστρε, ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει που έχουν έρθει. Σε σχέση πάλι με την συμπολίτητα ομάδα η οποία ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στο, στην ΑΕΛ ή ακόμα και στην Ομόνια. Λοιπόν. Ξέρουν, ξέρουν. Ε, σε, σε, εν αντιθέσει με του ποδοσφαριστέ του ΑΠΟΕΛ που αυτοί που ήρθαν δεν ήξεραν που ήρθαν. Ναι, Γι' αυτό ναι. είδαμε ένα από ένα πατώνει Πρέπει να ξέρει που πα. Δυστυχώ ναι. στον Απόλυμα δεν υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα καθοδηγήσουν του ποδοσφαιριστέ θα του πείτε, παιδιά, <συσχεδιά> έχετε έρθει σε ένα σύλλογο ιστορικό ο οποίο διεκδικεί το πρωτάθλημα. Δεν είστε τουρίστε. Δεν είστε υπάλληλοι σε Forex. Είστε σε ποδοσφαιρική ομάδα υπάλληλοι, αλλά έχετε να λογοδοτήσετε και στον Don't κόσμο. Μπούν. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Είναι <συσχεδιά> για κάποιου θρησκεία, είναι ιδέα. Σωστά. <συσχεδιά> δεν είναι μόνο επάγγελμα. Αυτό <συσχεδιά> είναι. <συσχεδιά> Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι ο προγραμματισμό και το παίρνω μόνο στο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο προγραμματισμό δυστυχώ, τον προγραμματισμό Απόλωνα, αν εξαιρέσει ε, μέσα σε αυτή την οχταετία, την σεζόν 14-15 και την σεζόν 17-18, από εκεί και πέρα η Ο mm. προγραμματισμό, η επιτροπή προγραμματισμού. Mm. Δεν ξέρω ποιοι. Γνωρίζομαι όλοι. Είναι και ο Πέτρο ο Κοναφή, αφού είναι γνωστό, είναι και ο προπονητή, είναι ο εκάστοτε προπονητή, είναι ο, είναι ο πρόεδρο. Αν κάνουν καλύτερο προγραμματισμό, αν μπορέσουν να, να βρουν του κατάλληλου ποδοσφαιριστέ που μπορούν να βοηθήσουν, να κάνουν τη διάφορα, τότε θα μπορούσε ο Apollo ένα φέτο, ειδικά, να ήταν 10 πόντου διαφορά. Ναι. Έχασε από την σαν μόνο 5. Ναι. Από την Πάφο, η... μόνο άλλου δύο. Έχασε δί. από μικρέ ομάδε, ναι, ναι. και αυτό θα έλεγα ότι είδαμε ναι. φέτο τώρα στη μεταγραφή Γανουαρίου να φέρνει τον Ιμπίζεσβαρ. Ναι. Ε, μια μεταγραφή η οποία έπαιξε παντού και με τα γραφάρα ναι, ναι. Τι άποψη έχει και να σχηματίζει, σχηματίζει αυτό το νομοσφαιριστή. Ε, καταρχήν θα πάρω του τους, τους συναδέρφου. Όλου. Δηλαδή, εντάξει, έμειναν ελάχιστοι οι είναι αποκλειστικά ρεπορτέ του Άπολο, να όλοι που είναι στι ιστοσελίδε. Mm. Αφήστε το ρε παιδιά να παίξει. Εντάξει, είναι ένα παίχτη εγνωσμένη αξία. Δεν σημαίνει ένα παίχτη εγνωσμένη αξία. Μπορεί να πάει στην Ισπανία αρμή. να, ναι, μην του κάτσει. Να πάει στην ναι. Αγγλία να πετά. Να πάει στην ναι. Γαλλία. Πολλά παραδείγματα. λίγα. Ε, δεν έχουμε ώρα και θα, θα βρούμε άλλε περιπτώσεις με τον φίλο τον Εύρω να έρθουμε να μιλήσουμε και για... Είδε. Γενικότερα Είδε. για την ιστορία Είδε. του ποδοσφαίρου που εκεί τρελαίνομαι περισσότερο. Ε, αφήσα άλλη μέρα τα αφιερώματα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί το ε... ψάξα. Ε, έρχομαι και λέω: Εντάξει, ήρθε, έκανε ένα, το πρώτο του καλό παιχνίδι. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν λέω: Αφήστε τον πρώτα να παίξει και μετά να μπαίνει μέσα το διθυραμβικό σχόλιο, ναι. το προσωνύμιο, το ένα το άλλο. Εμεί στην Κύπρο δυστυχώ οι συναδέρφοι με το που κάνει ένας, μια κεφαλιά, ένα σούτ ή βάλει ένα γκολ μόνο τον αποθεώνουν. Όχι, ρε παιδιά. Αφήστε τον παίχτη να παίξει και μετά. Ναι. Να δείξει. Ο Μπίσες Βαρύ είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστής Βοήθησε τον Μπάουκ στην πορεία του για τον ναι. double, ο ήρθε, μπήκε δυνατά. Μέχρι στιγμή όμω δεν πήρε το κάτι περισσότερο ο Απόλυνα από τον συγκεκριμένο. Και ευελπιστεί ότι στην πορεία θα το πάρει. Όμω αποθεώθηκε. Περιμένει. Γνωρίζουμε την αξία του. σω δεν προσαρμοστήκε. <συμίλιο> Όπω για παράδειγμα ο Ταμπό, ο οποίο ήταν η ερωσιλία για κάποιου όταν έπαιξε πρώτο και δεύτερο προκληματικό γύρω από όλο να τον, να τον συγκρίνουμε με τον Γκέ. Ο Γκέ κατά, κατά λάθο είχε έρθει στην Κύπρο. Τέτοιο <συμίλιο> ποδοσοριστή δεν είχε ξανά έρθει στην Κύπρο. Δηλαδή, ά τον ποδοσοριστή να παίξει και μετά. Αυτό είναι. Sorry που κάνω την κάνει ο μονολόγος μόνο για τον Απόλλωνα και ναι, δεν, είναι σω... ε, απλά δεν είναι σωστό απλά θέλω να ναι. για αυτό που λέτε για τη σύγκριση ναι. και θα το φύγω τώρα από τον Απόλλωνα θα το πάρω στην ομονία και στον Μάρκο Ράινερ Άουφμαν ότι όποιος επιθετικός έρχεται εγώ από τον καιρό που είμαι μωρό όχι, όχι μόνο στην ομονία και στην αόρθωση και μπορώ να πω στο Αποέλ για σύγκριση με Αίλτον που ήταν παραπάνω της εποχής μου yeah. όταν ήμουν εγώ, όταν τον έστεισα παραπάνω αλλά συγκεκριμένα για την ομονία διότι όποιος ερχόταν γινόταν σύγκριση με ο Ρόφμαν και ε, έλεγαν όλοι δεν έχει σαν τον Ραουφμαν, έγκαμπι του. Ένα Ραουφμαν υπάρχει. Ναι. Ένα Πόγιαριτ υπάρχει. Ναι. Ένα Σκόκιτ υπάρχει. Δεν, δε είναι, θέλ... δεν, είναι, δεν, είναι στα, δεν είναι στοιχείο του Κυπρίου αυτό ναι, έτσι, νοτροπία, είναι, είναι, με το νοοτροπία ότι συγκρίνει τον Ραουφμαν. Ξεκινάμε, Θεόδωρο, από την ποδοσφαιρική, γενικά από την αθλητική παιδεία. Ναι, δεν είναι αυτό που κάποια άλλη φορά θα συζητήσουμε περισσότερο την παιδεία που επικρατεί. Την αθλητική παιδεία που επικρατεί στο νησί. Ε, Ένα Μαρκ Κοράινερ ο οποίο Ήρθε μιλώντα και με τον φίλο του Αντρέα, τον Μιχαηλίδη όταν ήταν προπόνητη. Δεν ήταν πρωτόνομα, ο Χόφμαν ήταν πρώτο όνομα. Ναι. Ε, Τι πρώτε δύο-τρει αγωνιστικέ ο άνθρωπο ήταν χαμένο. Ε, και έγινε ένα περιστατικό στην προπόνηση από ό,τι μου είχε πει ο φίλο ο Αντρέα. Ο άνθρωπο μεταλλάχτηκε και είδαμε ένα ποδοσφαιριστή απίστευτο, χαρακτηριστικό το γεγονό ότι για να ξέρει. Ο Μάρκο Ράουνε Ράουφμαν έπαιζε μόνο στο διπλό τη Τρίτη, τη Τετάρτη. Σε όλε τι προπονήσει έκανε μόνο εκατοστάρια. Ξέρει γιατί. Γιατί του είχε πει ότι η κεντρική αμυντική Κύπρη είναι αργή. Άρα εγώ με το να εξοικειωθώ στο σπριντ δεν θα με παίρνει κανένα. Έτσι. Άφηζε ιστορία. Ηταν ο τρόπο ναι, προσφέρου σωστή. που ήταν εκείνη, τη χρονιά, εκείνη τη, τα χρόνια τα παγιά ουσιαστικά. Γιατί όντω ο Ράουφμαν ήταν. Τα, ε, πάρα πολλέ ταγίδε μπροστά από τον οποιοδήποτε <στονιχω> αμυντικό που υπήρχε. <στονιχω> Δεν μπορούσε να τον προλάβει Μα μου το είπαν ήτε, και οι συμπαίκτε το ότι ναι. τους του έκανε πλάκα στην προπόνηση. <στονιχω> <στονιχω> Πραγματικά του έκανε πλάκα. Ήταν κάτι το, απίστευτο. Ε, να φύγουμε τώρα λίγο και από τον Απόλαιονα και αυτό που θέλω να μιλήσουμε είναι για τον Κύπριο Ποδοσφαιριστή. είστε χρόνια δημοσιογράφος, ε, ε, μέσα στις ομάδες, <στονιχω> Ε, και Γενικά, εσεί τι πιστεύετε ότι Ο παίρνει και... πίσω τον Κύπρο -Μόσφαιρ. Το γεγονό ότι από το σπίτι προσπαθούν οι πατεράδε περισσότερο, γιατί αυτοί ναι. ασχολούνται περισσότερο. Μπορεί ναι. κάποιε μανάδε να του κολλήσουν με από, τις, από την προεφηβική ηλικία την ταπέλα του Μέση του Ροναλτού. Ναι. Δεύτερο. Ε, Υπάρχει η νοοτροπία του Κύπρου ποδοσφαιριστή, ο οποίο πρέπει να τολμήσει να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Εγώ παίρνω τώρα το τι πρέπει να κάνει ο Κύπρο ποδοσφαιριστή. Αυτό ο οποίο τον απορρίπτει μια κυπριακή ομάδα, πρέπει να τολμήσει να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Όπω είχε κάνει και ο φίλο ο Μιχάλη ο Κωνσταντίνου και ο Γιάννη ο Κάτ, οι οποίοι τα παιδιά πήγαν, ειδικό ο Μιχάλη ο Κωνσταντίνου, επειδή είναι τη ηλικία μου, το παιδί πήγε άγνωστο Ουσιαστικά, εντάξει, από το παραλίμνη πήγε, ήξε, τον ήξεραν εδώ, και κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε. Εντάξει, τόλμησε. Εδώ πάνε στο Ρουμάνικο πρωτάθλημα, στο Βουλγάρικο πρωτάθλημα, στο, Σκο, στο Σκοτσέζικο, σε μια λίγκα τη ε, Αγγλία, και, ε, και θέλουν την Κύπρο. Δεν μπορούν χωρί την Κύπρο, όχι, φίλε. Από τη στιγμή που είσαι ποδοσφαιριστή και θέλει να γίνει, λέγει επαγγελματία ποδοσφαιριστή και θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο το Αποέλ, η ΑΕΛ, η Αέλο ο η ΑΕΚ. Ναι. Είναι ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ευρώπη. Mm. Δυστυχώ ε, έχουν καλυπου, καλουποθεί όλοι. Για μια πενταετία ο γιο μου, ο γιο ή κάποιο ποσοριστή ήθελε να πάρει ε, ε μεταγγραφή στο Αποέλ. Ε, εντάξει, ρε φίλε. Δεν θα πάνε όλοι στο Αποέλ, θα με όλοι στην ΑΕΛ, θα πάνε στον Απόλωνα. Εντάξει. Πάμε τώρα στι ομάδε. Mm. Οι ομάδε το λάθο που κάνουν είναι ότι. Παρά το γεγονός ότι έχουν ταλέντα. Δεν τα αξιοποιούν. Δεν τα αξιοποιούν γιατί, γιατί δεν του δίνουν ευκαιρίε. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί ποδοσφαιριστέ. Και η ευκαιρία δεν είναι μόνο διαγωνιστικέ ή τρει ή τέσσερι. Είναι να παίξει 16, 17, 18 παιχνίδια. Όπω είδαμε κάποιου ποδοσφαιριστέ. Είναι... Όχι μόνο αυτό, ναι. αλλά παίζει δύο χρόνια συνεχόμενα. Γιατί είδαμε πολλέ φορέ Κύπριο ποδοσφαιριστή να κάνει εξαιρετική σεζόν και την επομένη να παίρνει μεταγραφή και να βρέθεται μετά δεύτερη καληγορία μετά ναι. από δύο χρόνια. Σωστό, σωστό. Ναι, δηλαδή να μείνει, να του δώσει. Δηλαδή ναι. είδαμε τα παιδιά τώρα τη Ομόνια. Ο Τζονή, ο Κακουλής, ο Κούσουλο, ο οποίο ναι. τον θεωρώ πραγματικά ναι, μπράβο, Σαλαμίνα, στο παιδί, και... μπράβο στο παιδί. Μπράβο στο παιδί. Ο Μινά Αντωνίου, ο, ο Ιάννη Οπίτα ποδοσφαιριστές οι, οι οποίοι... Ιοδώρου, Σιωδώρη, Σιωδώρη, ο Σιωδόρου, Δημήτρης Σιωδόρου, ο Νησίφορος, Δρουσάς, ο, ο, ο Ζαχαρίου, ο... ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Ε, βλέπα χθε τον Πίτα, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα μιά, το και τον Μινάντονιο, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του γηπέδου. Δύο Κύπροι ξεχώριζαν ε, χθε. Ε, ε, κακά τα ψέματα. Ε. Όχι, δεν είναι κακά ψέματα, να είναι αλήθεια. Ε. Και να θέλουν, να να μάτσουν... ε. Ναι. θέλουν εμπιστοσύνη. Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για τον Ιωάννη τον Πίτ. Ε. Ε, ο Ιωάννη Πίτ θα σου με εντολή του Σοφρόνη. Ε. Ε, Αν δεν κάνω λάθο. Ε, 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 ναι, ναι, ναι. Στην Ένωση. Ναι. Ε. Ήρθε πίσω, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και ήρθε πίσω. Ε, πήρε ουσιαστικά τι ευκαιρίε από τον Σοφρόνη πριν φύγει ε, έκανε κάποια καλά παιχνίδια και μετά φύγει ο Φρόνης Αν και... θε ιστορικά, σε συγγνώμη που σε δικό ναι, ναι, ναι. ο Ιωάννη ο αν την σεζόν 17-18, μπορεί τώρα μιλάμε εκ του αποτελέσματο ότι η σεζόν στο παραλίμνη τον βοήθησε. Αν όμω η σεζόν 17-18. Σε εκείνη την σπουδαία ομάδα που είχε ο Απόλωνα, έπαιζε ο Ιωάννη Οπίτα, θα γινόταν ακόμη καλύτερο. Ήταν ίσω κάποιε πίνεγε που ήθελε ο Απόλλωνα για να πάρει το πρωτάθλημα. Τα δύο γκολ του Πίτα ή τα δύο γκολ του Χάμπου, ο οποίο βρέθηκε στην Ιστορίλ. Ναι. Ποια Ιστορίλ. Τέλο πάντων. Κατάλαβε. Δηλαδή, εκ του αποτελέσματο μιλάμε ότι ο, ο, ο Ιωάννη του έκανε καλό η Ένωση. Πόσου ποδοσφαιριστέ βλέπουμε να δίνονται υποσχετικοί και να χάνονται. Το Ιωάννη το Πίτα του ευγήκε. Mm. Μπορούσε όμω και τη σεζόν 17-18 στον Απόλλωνα αν τον εμπιστευόταν ο φίλο ο Ζωφρόνη, να του βγήκε. Όπω τον είχε εμπιστευτεί στο παιχνίδι με την Μίτλαν. Και του βγήκε. Mm. Του έβαλε τον κόλ τη πρόκριση ουσιαστικά. Mm. Όπω τον εμπιστεύτηκε πέντε λεπτά στο εκτό έδρα παιχνίδι με την Μίτλαν και του κράτησε για δύο λεπτά την μπάλα μακριά από την αιστεία. Δηλαδή πήρε τι εμπειρίε. Mm. Μπορούσε να βοηθήσει. Είναι, είναι, θέμα προπονητή αυτό. Φυσικά. Θα το, έπαιρνε όμω τι ευκαιρίε αν ο Ζωφρόνη φέτο. Ένα, αυτή είναι η απορία μου και είχα συζήτηση με αρκετού. Ε, είναι θέμα προπονητή, το πώ ναι. το βλέπει. Ε, δηλαδή, επειδή ο προπονητή είναι μια δουλειά Γιατί που. Γιατί κάνουμε... άλλο να αρχίσει να βρει έναν παίκτη έτοιμο, ναι. ενώ προσαρμοσμένο βασι, βασικό βάση με κάποιον άλλον προπονητή, να βρει μια δεκάδα έτοιμη, και άλλο να αποφασίζει από την αρχή αν θέλει βασικό ή όχι. Εντάξει, είναι και θέμα το πώ θα σου βγει το παιχνίδι, πώ θα ναι. σου βγει. Δηλαδή, ε, μιλήσαμε για τον Μπινάτονη, ο οποίο ήταν στο ΑποΕΛ. Ε, δεν σε, τις πρόσεξε, δεν πήρε τι ευκαιρίε. Όσε φορέ έπαιξε αυτό το παιδί, εγώ είχα ενθουσιαστεί μαζί του. Τι λέω και εγώ τώρα, τι γίνεται ρε στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Δηλαδή, αυτό ο πόσο εστί δεν είχε θέση στο φετινό ή στο, στο περσινό ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Ε, ε, τα κατάφερε ο Κέρκα, τον έφερε πίσω και είδαμε ε, ε, που πάει. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, είναι ένα θέμα συγκυριών, υπομονή, εμπιστοσύνη και περισσότερο ε, να του δώσει την ευκαιρία. Και αν δεν σου δώσει την ευκαιρία, εκεί πρέπει να Κάνει το βήμα προς το εξωτερικό. Θα κερδίσει εμπειρίε. Ε, αυτή η νοοτροπία η οποία. Να μην πάω στο ένα πρωτάθλημα διότι είναι μικρή πόλη. Δεν έχει. Ήδη, ήδη ξεκινήσαν κάποιοι ποδοσφαιριστέ να το κάνουν. Ναι. Ο ένα ο Παναγιώτη ο Λουκά. Ναι, ο Παναγιώτη ε, ε, είχα δει με την Εθνική Νέων. Εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και τη δεδομένη στιγμή στη Βουλγαρία έχει βοηθήσει τα μέγιστα ουτε. την ομάδα του. Αν αυτό ο ποδοσφαιριστή μείνει προσιλωμένο στο στόχο, δεν θα γυρίσει προ το νησί. Ε, θα γυρίσει πιο πάνω. Ναι. Κατάλαβε τι Σίγουρα. Ναι. Και να πω ότι αυτό ο ποδοσφαιριστή προερχόταν από τι Ακαδημίε του Απουέλ και για έναν περίεργο λόγο δεν ξέρω, βρέθηκε στι Ακαδημίε τη ΑΕΚ και από τι αγαδημίε τη ΑΕΚ πήρε μεταγραφή με την Αταλάντα. Ναι, έτσι, Στην Αταλάντα. Δηλαδή, ξέρει, πα για παράδειγμα στην Αταλάντα. Από τη στιγμή, α, τώρα πάμε σε ένα παράλληλο σύμπαν και είμαι εγώ ή εσύ στην Αταλάντα. Yeah. Στόχο σου από εκεί και πέρα είναι να παίξει στη Ρώμα, στη Λάτσιο, στην Ιουβέντου, στη Μίλαν ή ακόμη και στην Πρέμιερ, ή στην. Όχι να γυρίσει και να, να ζητά να, αρχα... να, να κάνω προπονησία στον Αρχάγγελο ή στο Κολό ή στο βοηθητικό του Τσιρίου ή στη, στο Παπαδόπουλο που κάνει. Δηλαδή, ο, προπο... ο ποδοσφαιριστή πρέπει να έχει όραμα. Του Κύπρου ποδοσφαιριστέ τα τελευταία χρόνια το όραμά του έ, 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 έφτανε μέχρι τον Αρχάγγελο. Έβλεπε το Αποέλ και νόμιζε ότι μόνο από Αποέλ υπάρχει. Όχι, ρε παιδιά. Ανοίξτε τα μάτια σα. Είναι κοινοτροπία όπω είπε. Δηλαδή, ναι, είναι νοτροπία. Αυτό είναι. Δηλαδή, ο Μιχάλη ο Κωνσταντίνου ξεκίνησε από τον Ηρακλή, πήγε στον Παραθυμαϊκό, πήγε στον Ολυμπιακό, Εντάξει, τον πήραν τα χρόνια, επέστρεψε. Όμω έκανε αυτή την πορεία. Δηλαδή, Μα και τι έκανε εκεί που ήταν. Ε, ήταν, στον ήταν στο Παναθηνακό και στον Ολυμπιακό. Όταν ο Ολυμπιακό ακόμη είναι εκεί που είναι, αλλά ήταν στο με, ένα ριβάλτο, ε, με ένα Ριβάλτο, με ένα Τζοβάνι, ναι. δηλαδή μια ευρωπαϊκή ομάδα. Ε, ναι. και ε. να, λέμε, να, λέμε, τα πάντα, ειδικά όταν ήταν Μιχάλη Κωνσταντινού με ανάγκη ο Κα, Είχε παιχνίδια που μέναν έξω παιχταράδες. Ναι, για όνομα του. Και δηλαδή, ακόμα αυτοί οι δύο έκαναν τα πάντα στην Ορβηγία. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο, εμάς, ο Κύπρος ποδοσφαιριστής να έχει στόχο να παίξει μέχρι το αποέλ, μέχρι την ομόνια, μέχρι την ανόρθωση, το ανώαπoleνο, την αελόχερε. Ανοίξε το μυαλό σα, δείτε ότι υπάρχει Ευρώπη. Υπάρχει... Επίζουμε να, εγώ πιστεύω ότι αυτό ευθύνεται και οι ευκαιρίε που παίρνανε γιατί. Ε, Παίρνανε τι ευκαιρίες στα 25-23, ή πήγαιναν δανεική σε ομάδες δεύτερης κατηγορία και γι' αυτόν είχαν αυτό στο μυαλό του. Όμως τη δεδομένη στιγμή, ο κύριο Μπέρκ ναι. βάζει τον 17 χρόνο τον Λοίζου και τον έχει βασικό. Το όραμα τώρα του Λοίζου ποιο θα είναι. Τι, ε, βγήκε πριν ε, δύο μέρε ότι είναι μέσα στου 10 καλύτερου. Το, το ναι, όραμά του είναι να τώρα πάρει το αεροπλάνο, το... να φύγει. Ναι. αυτό είναι. Μα, ε, εγώ όμω αυτό καλύτερο. που θέλω να πω είναι ότι ε, κάποτε τα όνειρα των παιχτών μπορεί να περιοριστούν από του εκάστοτε παράγοντε και προπονητέ που υπάρχουν απέναντί του και να του το, το σταματήσουν. Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. Και Πολύ σωστός. Νο, τώρα νομίζω το βλέπουμε. Εντάξει, είναι και πανδημία. Ναι, γιατί νομίζω πρέπει να βάλουμε τον παράγοντα τη πανδημία. Οπωσδήποτε. Βλέπουμε για παράξενα σκορ ε, ναι. στην Ευρώπη, οι ομάδε να αποκλίνονται από το Champions League yeah. και από το Europa League. Ομάδε όπω η Liverpool, η οποία είμαι υποστηριχτή τη να νοσεί παντού, να χάνει ποδοσφαιριστέ, yeah. να μην μπορεί να κάνει αρνητικά ρεκόρ. Βλέπουμε τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα να τρέχουν μια Μαδρίτη, αθλέτικο... την Αθλέτικο Μαδρίτη από πίσω. Βλέπουμε παράξενα πράγματα. Yeah. Παράξενα yeah. λόγω κορονοϊού, yeah. όχι λόγω κάτι άλλο. Και έτσι, όχι έτσι, μόνο... Είμαστε... Ε, στον τομέα του Κύπρου, ποδοσφαιριστή το βοήθησε ο κορονοϊό. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Γιατί αν δεν ήταν αυτό, Α, ε, τα θα μπάτσετ έτσι. θα ήταν εκεί. Και ειδικά ακόμη, ακόμη περισσότερο, γιατί ασχολούμαι για πολύ με τη δεύτερη κατηγορία γιατί μ' αρέσει. Ε, γιατί πιστεύω η δεύτερη κατηγορία και ο, η τρίτη κατηγορία είναι ο καθρέφτη του Κύπρου Ποδοσφαιριστή. Γιατί στο τέλο εκεί είναι όλοι. Ε, εκεί είναι τα ε, λεφτά. δεν του δίνουν την απαιτούμενη ναι. σημασία οι μεγάλε ομάδε. Και προσοχή. Ναι, δεν ναι, του δίνουν. είναι. είναι... Ξέρει παιχταράδε που μπορεί να βρει. Εσύ που ασχολείσαι κυρίω με τι μικρέ κατηγορίε. Απίστευτου παίχτε. Είναι... Οι οποίοι απλά καπέζουν στην πρώτη κατηγορία. Ε, απλά κα. Και, ε, ε, και, πιο πάγια χρον, και σε πιο πάγιες χρονιές ήταν η δεύτερη κατηγορία, ακόμη και με ξένου. Ναι, ναι, σωστά. σωστά. Ναι, δεν δεν πέρνανε ένα ποσό. Θα, θα φέρω ξένο, ένα που είναι 35 χρονών. Δεν θα βάλω. Είναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία φέτο με την πανδημία εξαλείφθηκαν. Σωστό. Και ναι. μακάρι να πήραν το μάθημα τους κάποια του κάποια άτομα. Κάποιοι παράγοντε. Όπως... Και, και οι μάνατζερ συνεχίζουν... πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένοι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που οποίοι... ναι. δηλώνουν μάνατζερ το ποδόσφαιρο το είχαν. Τι να σου πω, γνωστό. Ναι. Άλλο να ξέρει πέντε πράγματα, άλλο να, δηλαδή να μου πλασάρει κάποιον, κάποιον ποδοσφαιριστή γιατί σου είπε ο τάδε και εκεί και, και, και με τόσα λεφτά και να τον παίρνει. Ε, πρέ, δηλαδή πρέπει να, γίνει, να γίνουν πράγματα τα οποία θα σα φτιάξουν ναι. γενικά την εικόνα του ποδοσφαιρίου εδώ στην Κύπρο. Α, τώρα θα πάω σε ένα άλλο επίπεδο. Λίγο ε, σήμερα είχαμε δυο αποχωρήσει προπονητό. Ε, όπως είναι γνωστό, Κώστα Σακά στη δόξα και Νικόλα Μαρτίνη σε όλε καταστάσει. Γελίε καταστάσει, δηλαδή να το δηλώσουμε. Γελίε καταστάσει. Δηλαδή, προπονητή, εγώ το δηλώνω έτσι φωνεά, προπονητή που πάει στον ομάδα του Ερμή, για μένα ε, πέφτει από το, το μάτι μου. Τι πα να κάνει, αφού εντάξει, ο πρόεδρο εκεί. Ό,τι θέλει κάνει. Αύριο μπορεί, μπορεί να κάνει μια δήλωση να μην το αρέσει και να σου πει φύγε. Όπω έκανε ο, ο Μαρίνο Σοσετσουά. Αυτή είναι η νοοτροπία του Προέδρου. Του συγκεκριμένου. Όποιο θέλει να τον ακολουθήσει, α πάει, α γίνει περίγελο και να τον παίξουν όλοι τα site ότι πήγε για 15-20 μέρε σε ένα μήνα και να φύγει. Mm. Και σου το είπα εκτό αέρα ότι αν κάνει μια έρευνα να δούμε πώ προπονητέ άλλαξε από το 2013 μέχρι το 2021 ο Ερμή. Γελία πράγματα. Όπω γελία πράγματα γίνονται στη όχι σε τότε τη Δηλαδή δεν γίνεται. Εν... Και το δικαιολόγησε ο Νίκο ο Παναγιώτου, ο οποίο δεν ξέρει. Είναι στην 11 του αιώνα ο Νίκο ο Παναγιώτου. Ο καλύτερο θερματοφύλακα όλων των εποχών. Όταν βγήκε το 2000 η 11 του αιώνα. Ναι. Δεν γίνεται, Νίκο, να πηγαίνει τέσσερι φορέ στην ίδια ομάδα. Έχει ένα πρεστή. Είσαι ο τερματοφύλακα των τίτλων τη ανόρθωση. Δηλαδή ο κόσμο σε ξέρει σαν ένα τερματοφύλακα ο οποίο άφησε τη δική του φραγίδα. Είσαι μέσα στην 11 του αιώνα, σύμφωνα με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όταν την έβγαλε το 2000, όταν άλλαξε ο αιώνα. Ναι. Και πα τέσσερι φορέ, και γίνεσαι περίγελο του κάθε. του κάθε. πώ το λέμε, στην Κυπριακή Αθήνα, στο Facebook να σε λε: Να σε ερωνεύεται. Δηλαδή δεν έχει μια αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει ένα πρεστή πάνω σου. Αυτό, αυτό με πληγώνει. Αυτό με πληγώνει. Δεν, δεν, δεν τα κάνει τα πάντα για τα λεφτά. Υπάρχει. Νομίζω δεν πάνε για τα λεφτά οι Κύπροι προπονητές ξέρω, σε... ξέρω περισσότερο γιατί... σε όποια δύο ναι, πέρα, ομάδα, Αφού απλά... ξέρουν τις συνθήκες γιατί πάνε Πηγαίνουν για την ευκαιρία Ποια αστεύω. ευκαιρία Πιστεύω... Δηλαδή έχει 8 χρόνια βλέπουμε όλο... να περνά όλο το παζάρι του Κυπριακού προπονητικού ο, Τι να πω ε, Νεότερου και παγιού ο, Από την ομάδα του Ερμή και κανένας δυστέριος Κανείς. Ούτε ο Νικόδημο, ούτε ο Χρήση, ούτε. ο Νίκος A, ο, ο, Νίκος, ο Ο Νίκο ο τα τελευταία χρόνια ήταν τη μόνη. <σ deleted> να <μηνήνή>, ο Νίκο την πρώτη <σ> χρονιά που κατάφερε να βγει στην Ευρώπη, από εκεί και πέρα είναι Νίκο. Έφυγε. δύο, έφυγε τρει, τέταρτη και Δηλαδή τώρα να ανοίξουμε το Facebook να δούμε τώρα Νίκο Παναγιώτη πέμπτη φορά θα γελάνε Ναι, ε, εντάξει, ο Σατσά πήγε στη δόξα. Ναι. Ε, εντάξει, είναι αυτή... Ε, αυτό το γαϊτανάκι που γίνεται. Ε, εντάξει. Θα... Okay. Ας ευχηθούμε για στους δύο ε, καλή επιτυχία. Ε, απλά είναι, είναι κυνηγούν τις ευκαιρίες. Ε, και πιστεύω γι' αυτό... Μακάρι, μακάρι. Ε, Όπω έγινε μια φορά με τον Νίκο Εκο, και έκανε. Μια τίποτα. φορά που έκανε το, ο Νίκο, ναι, μακάρι να γίνεται. Μα, μακάρι ναι. να γίνεται. Απλά αυτό που θέλω να πω. Διότι πίσω, κακά ναι, τα ψέματα και... την πρώτη χρονιά ο Νίκο πέτυχε. Και έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η ομάδα του Ερμή. Και δίκαια ναι. βγήκε στην Ευρώπη διότι ήταν εκεί. Δηλαδή ναι. να λέμε για τα καλά. Σίγουρα, ναι, ήταν, ήταν εξαιρετικό το Ή, ποδόσφαιρο. Ήταν να... πολύ καλό το ποδόσφαιρο τη ναι. ομάδα του Ερμή. Εντάξει, όσο, όσο για τον για τον πρόεδρο του Ερμή, όλοι το ξέρουν. Είναι, Έτσι είναι ο άνθρωπο. Έτσι ομάδου, είναι ο άνθρωπο. Ό,τι ομάδα είναι. Επειδή βάζει λεφτά μόνο του. Ε, 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 αυτό είναι. Ό,τι ε, θέλει κάνει. Ναι. Ότι δεν την κάνει άνθρωπο. Ναι. δεν δηλαδή, το τον τον πρόεδρο. Ο κάθε, όχι... κάθε ένα νομίζω ότι μπορεί ο να, να κάνει πρόεδρο ε, Δηλαδή, ναι. δηλαδή ναι. βλέπουμε πρόεδρου στην Ευρώπη να το κάνουν αυτό. Που είναι τώρα για τον λόγο του φανιό, έτσι θέλω να κάνω. Από εσένα ναι. εξαρτάται. Αν ναι. θέλει, έρχεσαι, αν θέλει, φεύγει. Ναι. Νομίζω όλοι το γνωρίζουν. Ναι, το γνωρίζουν. Θέλουν, με αυτό είναι δηλαδή. Σωστό. Είναι αυτό το έχει δηλώσει ξεκάθαρα πολλέ φορέ και θέλει αποτελέσματα. Αυτό δεν έχει αποτελέσματα. Αυτή είναι η ενοτοπία του ανθρώπου. Αν εσύ ε, κύριε Προπονητή, ψή δεν μπορεί να βγάλει τα αποτελέσματα Αφέρω, από να να το Αυτό είναι. 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 Από σένα εξαρτάται, κύριε είναι Προπονητή. Αυτό που λέμε και είναι και η φιλοσοφία τη mm. κάθε ομάδα που θα έχει. Δηλαδή Στους. και όχι μόνο ομάδα. Τώρα πάμε στον τομέα τη εθνική. Ιώχαν Χαμβάλη. Ήρθε ένα άνθρωπο από το Βέλγιο με παραστάσει, με πτυχία λοιπά... Ναι, με μια φουρνιά η οποία μια... βγήκε μετά από πόσα χρόνια στο Βέλγιο ναι. και πίστεψαν οι δικοί μα εδώ κάτω ότι θα βγάλει. Ότι θα βγει μέσα ναι. σε ένα-δύο χρόνια. Αστεία πράγματα. Ε, Αστεία πράγματα. Και δεν μπορεί να συγκρίνει ε, ε, το μέγεθο του Βελγίου με τη Κύπρου. Okay. Ε, Για όνομα είναι... του. Για ναι, όνομα. Ο, 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 ο άνθρωπο προσπάθησε να ακολουθήσει το πλάνο το δικό του. Ναι. Και το πλάνο του το, του, το οποίο του επέ, επέ, επέβαλαν. Mm. Δηλαδή με την έννοια ότι του είπαν ότι εσύ είσαι Σλουκάκου, τε πρώην. bla 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 Θέλουμε από σένα αυτό. <Και> δηλαδή, στο ήρθε και του ήρθε. Είχαν... Όχι στο χρονοδιάγραμμα που ήθελε ο ίδιο. <στον> ναι. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη δηλαδή, να θέλει από τον συγκεκριμένο προπονητή να βάζει του. Θυμάμαι, είχε βάλει τον τέταρτο τερματοφύλλα κατ' με του τη Ομόνια σε ένα φιλικό. Δεν είχε παίξει. Μπορεί να... στι προπονήσει να μην παίξει. Με <στημή> τον Κυριακίδη, πώ το λένε. Είχε πάρει, είχε, παίξει κάποια παιχνίδια. Ναι, λόγω μια τραυματική από πίσω. τη στιγμή που τον φέρνει αυτόν τον προπονητή, βγαίνει κάνει μια press conference και λέει ότι θα, δεχτούμε και τα ταπεινωτικέ ήττε. Θα συντριβούμε. Εμά ο στόχο μα είναι όμω στον πέμπτο, στον τέταρτο χρόνο παρουσία του συγκεκριμένου να μπορέσουμε να χτυπήσουμε. Δηλαδή, μετά πέ έφυγε. Έφυγε. Γιατί ξέρει, στην κοπ νομίζουν ανερούν αυτά που κάνουν. Και αφού θε πρόκριση. Απλά θες... μπορεί πιστεύω εκεί η Ομοσπονδία να επηρεάστηκε και από τη βουή του κόσμου. Ναι, μα από τη στιγμή που δεν τον καλύπτει, με την έννοια ότι βγαίνει και λέει ότι σε μια press conference φέρνω τον συγκεκριμένο προπονητή. Ο συγκεκριμένο προπονητή θα δουλέψει με μόνο ποδοσφαιριστέ κάτω των 23 χρονών. Δηλαδή, ξεχάστε του ποδοσφαιριστέ τον Χάμπο, το Χάμπο μπε μέσα, το, τα παιδιά, τον το Παπουλή, αυτού που του κυπροποιήσαμε, τα άλλα τα παιδιά που είναι ο Χριστόφι, ο Εφρέμ. Θα παίζουμε με ουσιαστικά η U23 μα, η U21 μα και η U23 θα είναι η αντρική μα ομάδα. ομάδα. Σωστά. Μην περιμένετε. Ε, Στηρίξτε μα. Θα έρθει η Γερμανία να μα βάλει 7. Εντάξει. Απλά εμεί προσπαθούμε ότι αυτό το 7 να το κάνουμε την επόμενη χρονιά. 4. Μετά δύο, και να προσπαθήσουμε στην τέταρτη χρονιά που αυτοί οι ποδοσφαιριστέ θα είναι πιο μεγάλοι, θα έχουν περισσότερε παραστάσει, να χτυπήσουν. Όχι φυσικά και την Γερμανία, γιατί είδαμε πολλέ ομάδε να χτυπούν τη Γερμανία, την Γαλλία κτλ. Mm. Από τη στιγμή που δεν στηρίζει αυτό που θέλει και το αφήνει στο έλεο του κάθε ε, είτε αθλητικού συντάχτη, ο οποίο δικαιούται να κρίνει. Σωστά, mm. βλέπει. Και από τη στιγμή που δεν τον καλύπτει, τον συγκεκριμένο προπονητή, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Θε τώρα, δηλαδή, καμιά φορά που λέμε για παιδεία, θε να πα να κάνει το βήμα, δηλαδή, να μπει στην Ευρώπη. έφερα τον φίλο τον Νίκο τον, Νίκο τον, τον Νόπια. <ΣΠάρισαι>. Όχι, φίλε. Φέρνει ένα προπονητή. Ο Νίκο ο τώρα, ναι, Ναι, ήταν ο Νίκο ήταν ο νικός ο Νόπλιας, ήταν... Τώρα έφτανε ο Νίκο Ογκοστένο. <ΣΣΣ> Δεν φέρνει τον Νίκο τον Ογκοστένο. Φέρνει ένα προπονητή. Από που θε άμεσα αποτελέσματα, ο οποίο τον έχω εγώ στο τσεπάκι. Αν θε να σου πω, Έχτο τον Ραούλ Κούπερ. Δάσκαλο. Να μπει μέσα. 40 χρόνια η Εθνική Αιγύπτου με ένα Σαλάχ ουσιαστικά και κάποιου άλλου του πήρε στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Παίρνει μια προσωπικότητα η οποία θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα, καταρχή θα εμπνεύσει τι προπονήσει. Θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα δώσει τι σωστέ οδηγίε. Θα τον σέβονται οι πάντε. Πώ έκανε η Εθνική Αιγύπτου. Ναι. Εμεί φέρνομαι. Μέτριου προσκάλου και περιμένουμε τώρα από τον Όπω έκανε όμω τί... και η Ελλάδα τότε με τον Νότο Ο Νότο όμως όμω είχε ένα βιογραφικό πίσω του. Ναι. Ε, Έχτησε. Το πρώτο του αποτέλεσμα, εγώ επειδή ήμουν αφιτητή, ήταν μια πεντάρα στο... στην Φιλανδία. Ναι. Τον το Ρεχάκελ. Του είπε, Οπα, υπομονή. Σιγά σιγά. Εντάξει. Εκείνα ήταν. Και είδε ότι η εθνική Ελλάδο μετά το Euro προσπάθησε ο Νότο και έχτισε πάνω σε αυτή. Ναι. Ε, ε, ε... Είχε κάνει μια επιτυχία καλή. Πήγε και Μουντιάλ και Euro ξανά. Ε, θέλω να σου πω ότι είναι πράγματα... Μουντιαλ δεν ήταν ε, ο... Αν θες άμεσα αποτελέσματα ναι. θα παίρνεις, θα μου πεις τώρα ε, και η Ελλάδα έφερε τον, τον Ρανιέρη, πιάνε με τη Λέστερ. Εντάξει. Ναι. Είναι πάλι, όμω δεν πα να φέρει τον Νικότο Κώστα. Χωρί να έχω κάτι με τον Νικότο Κώστα. Μακάρι να πετύχει το παιδί. Όμω θέλει μια προσωπικότητα, ναι. αν θε άμεσα αποτελέσματα. Ένα άνθρωπο ο οποίο. Έχει γίνει έχ... και μεγάλη κριτική γιατί να μην έρθει Κύπριο. Και θα ήθελα τη γνώμη σα, αν πιστεύετε ότι είναι καλύτερα Κύπριο. σω με τα αποτελέσματα που έδειξε ο Πάμπο ο Χριστοδούλου, ε, επειδή γνωρίζει καλύτερα τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, ναι. να μα έβγαινε αυτή η φόρμουλα. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή, τους, ε, ο φίλο μου Χρήση, που είμαστε πολύ καλοί αδερφοί φίλοι, Ό, ή, ο Σοφρόνη, Ήταν... και με τον φίλο ε, Σοφρόνη έχουμε πολύ καλέ σχέσει. Σε εκείνο φίλο, γιατί ένα από αυτά τα παιδιά. Και ακόμα και ο ίδιο ο στο ο Χρυστοδολουπή. Δηλαδή, μπορεί να του κάτσει. Εκείνη, ε, όταν μόλι έφυγε ο χρήση από την Καρνιόρισα. Παίχτηκε ε, το όνομά του. Ναι, και όλοι νόμιζαν ότι θα ήταν ο Χρυσή. Και ε, φάνηκε Είχε. και από, από, τα, από τα comments που είδα στο facebook και ελληνικά από δεξιά και αριστερά ότι η Κύπρος, ο κόσμο αυτόν έθελε. Περίμενε τον τον Μιχαήλ και ήταν μια ανακοίνωση. Και τον άλλη. Πάμπο τον ήθελε, δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Ναι. σω υπάρχουν περιπτώσει προπονητών οι οποίε θα, θα του βγουν, θα του βγει, βγει, βγει η εθνική. Κάποιοι άλλοι δεν. Εντάξει, είναι όλα. Όμω η εθνική είναι ένα κομμάτι. Ε, τάξη, θεωρώ όμω ότι επειδή πολλο, πολλοί προοριστέ φέτο έχουν πάρει χρόνο συμμετοχή, ίσω δούμε κάτι καλύτερο. Ευελπιστώ ότι. Θα δούμε κάτι καλύτερο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και μακάρι ο Νίκο να βρει την, την φόρμουλα. Βλέπουμε να μην ψαχνεί μόνο στογευμένα, να πηγαίνει παντού. Ναι, ναι, το... ε, αυτό που παρατήρησα από τη μέρα που πήρε ε, τα Ινία, που είναι, σε, είναι σε, σε, ό, σε όποιο γήπεδο ε, Έπαιξο, της ομάδας, είναι ένα παιδί ο Νίκο ο οποίο παρά το γεγονό ότι εδώ κάτω υπάρχει και αυτή η ρετσινιά τη Οχτάρα με την Ανόρθωση, καμία σχέση. Ήταν ένα παιχνίδι, ναι. εντάξει, παροδία όπω και να έχει. Ε, είναι φιλότιμο άνθρωπο. Ε, Μακάρι περισσότερο να εμπνεύσει. Ξέρει, στην εθνική ομάδα πρέπει να υπάρχει ένα που να εμπνέει. Ναι. Από, αυτό είναι. Δηλαδή, ο Τόρε Χάγκελ ενέπνευσε. Γι' αυτό κατάφερε ναι, αυτό που ναι, κατάφερε. Ναι. Δηλαδή, όσε φορέ και είδαμε προπονηταράδε να έχουν ποδοσφαιριστέ απίστευτου, αλλά να μην εμπνέουν. γιατί επειδή το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι, είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Και μακάρι ο Νίκο πρώτα να καταφέρει να εμπνεύσει του ποδοσφαιριστές το οποίο δεν είχε ο ο, διότι ο άνθρωπο ήταν περισσότερο τεχνοκράτη. Ήταν ένα καθαρόιμο <Σε> Αυτό κάνω εγώ. Αλλά και αυτό που δήλωσε, δεν ξέρω αν είδατε τις δηλώσεις του Βάλεμ πριν ναι, ε, 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 λίγο ναι. ε, καιρό, είπ, είχε δηλώσει ότι οι παίκτες ξαφνιάστηκαν με αυτό. Ε, ναι, από, από τη στιγμή, Θεόδωρε, που έρχονται οι θύνοντες σε, τις και σου δίνουν τα κλειδιά και σου λένε ότι θα παρουσιάζεις είτε σε προκριματική, είτε ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια, σύνολα νεαρά, δηλαδή σε εντεκάδα με ποδοσοριστές, 19, 18, 20, 21 τι περιμένεις. Δηλαδή. Απλά εγώ αυτό που δεν κατάλαβα σε αυτό ήταν ε, την παράληψη ενός παίχτη από τον Ιωχαβάλε. Δεν γίνεται να παίρνει ο Ιωάννη Κωστή μεταγραφή 500.000 ευρώ από τη Νέα Σαλαμίδα στον Ολυμπιακό και στην μεταγραφή. <σχ> πριν ε, κάνουν ουσιαστικά να ξεκινήσουν τα παιχνίδια στην... στο Σεπτέμβρη, να μην τον κάλυγε. Ναι. Και που ήθελε τη στήριξη ο Ανιζομασίτη. Οπωσδήποτε. Και ξέρει, αυτού του προσφερειστέ με τι παραστάσει από το εξωτερικό, κάποτε στη γενιά μα, στη γενιά δική μα, ήταν οι ήταν ποδοσφαιριστέ οι οποίοι έκαναν και τη διαφορά. Ναι. Δηλαδή, ένα προσφερειστή τη εθνική Νορβηγία ή τη εθνική Σκωτία που αγωνιζόταν είτε στην United, είτε στην Barcelona, είτε οπουδήποτε αλλού, ήταν οι ποδοσφαιριστέ που περίμεναν. Η φιλάθρα αλλά και ήδη οι ίδιοι οι συμποδοσφαιριστέ του να εμπνεύσει να δώσει το κάτι περισσότερο με τι παραστάσει που είχε. Διότι δηλαδή σου λέει ο αντίπαλο, αυτό παίζει στην United, παίζει στη Λίβερπου, παίζει στην Παρσελώνα. Δηλαδή ο Γιάννη Λιτμάν είναι ένα φιλανδό προσφαιριστή, ο οποίο έκανε σπουδαία κουεργιέρα. Ήταν πάντα ένα παίκτη, ο οποίο βγήκε κορυφαίο φιλανδό όλων των εποχών, ο οποίο μπορεί αυτέ τι λεγόμενε μικρέ ομάδε, όπω ήταν η Κύπρο, το Λουξεμβούργο. Ακόμα και η Ελλάδα, να τη κερδίζει ναι. του. Γιατί, Γιατί είχε παραστάσει, είχε προσωπικότητα, είχε, είχε, είχε αυτοπεποίθηση, τα οποία έδιναν οι μεγάλοι συλλόγοι. Ναι. Και μπορούσε να μην ήταν βασικό στην Παρσελόνα. Να έπαιζε και να μην έπαιζε. Όμω το mentality, αυτό που σου λέω, η νοοτροπία, των να με, με, με καλύτερου ποδοσφαιριστέ όπω έκανε ο Κωστή, έπρεπε από μόνο. Του τους πρώτου που διαλέγει είναι του ποδοσφαιριστέ που παίζουν στο εξωτερικό. Ναι. Είμας γίνεται αντίθετο. Είναι κάποια πράγματα που είναι για να τρελίνε όντω και ε, είχε και πολύ καλέ εμφανίσει με την εθνική ε, ο Ιωάννη. Ήταν αυτό που με παραξένεψε, όπω και να έχει. Ε, να κάνει το παιδί. Το μένει σημαίνει στο λεπαδιακό. Ελπίζουμε. Εντάξει, είχα και πριν από λίγο α, μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον α, κύριο Κουρέα. Ναι. Α, όταν. Α, που ήταν ω γνωστό, έκανε αυτό τη σκηνή του Ιωγωστή, ε, βοήθησε. Ε, είπε ότι. Παλέμα, έχω προσφέρει στι Νέα Σαλαμίνα. Ναι. Μιλάμε για. για μεγάλη... Ήταν μεγάλη, τιμή που το έκανε. Τεράστιο άνθρωπο, τεράστιο ποδοσφαιριστή από του. Από τους ανθρώπου που συναντά και πραγματικά χαίρεσαι να συνομιλεί μαζί του. είναι ευγενέστατο, σπουδαίο χαρακτήρα και πραγματικά τεράστια μορφή. Ήταν από τι στιγμέ που πραγματικά όταν το συνάντησα και μιλούσαμε, ήταν μια παρέα <συσχελίου> παλέμαχο Ήταν η χομπούς, πρώτη μου ώστε... συνομιλία μαζί του. Απίστευτος. Αγσίδου, απίστευτος. Ήταν, ε, Ήπη, είχε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν, έκανε, δεν, πήρε τον Κωστή και δεν περίμενε ότι θα παίξει τώρα. Mm. Το έκανε επέδυση <συσχελίου> για να παίξει <συσχελίου> σε, <επέδυση>. σε, <συσχελίου> σε <συσχελίου> τρία χρόνια. έτσι, σε δύο-τρία χρόνια. αυτή ήταν, η σκέψη, ήταν η σκέψη του Βαγγέλη Μαρινάκη ουσιαστικά για να πει το και να πάρει τον Κωστή. Όπω όπως και να έχει, εντάξει, φτάνουμε στο τέλος σε τέσσερα λεπτά θα πρέπει να βγούμε έξω <laughs> να βγουν άλλοι ε, θέλω να μου δώσετε την τελική σας πρόβλεψη ε, για τον πρωταθλητή φέτος και τον Κιπελούχο <laughs> όπως είπαμε και στον πρόλογο βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό και συναρπαστικό πρωταθλημα ε, θεωρώ ότι είναι κομβική αυτή η αγωνιστική δηλαδή αν ο Απόλλωνας δεν μπορέσει παίρνουμε <laughs> την ομάδα να δηλαδή, πάρει του ε, τους τρεις βαθμούς της νίκης στην αρένα, τότε αποχαιρετά βασικά. Τον τίτλο και μόνο με θαύμα θαυμάτων θα μπορέσει να επιστρέψει. Αν υπάρξει νικητή στο τσίρο στάδιο αυτόματα είτε η ΑΕΛ είτε η Ομόνια γίνεται το πρώτο φαβορή, ωστόσο δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γιατί υπάρχουν και οι τρίτη θέσει και η τέταρτη. Τρίτη και η τέταρτη θέση, η οποία και η τέταρτη, όπω όλα δείχνουν, θα οδηγήσει στην Ευρώπη. Όπω όλα δηλαδή. Εκτό αν πέρασει ολυμπιακό... η Ολυμπιακή αν πέρασει ε, και το Αποέλτ, εντάξει, είναι μια μεγάλη ομάδα ναι. που ξέρει τον δρόμο αν, για να φτάσει στον τίτλο για να τον κατακτήσει. Είναι μεγαλύτερη ομάδα σε τίτλο στην Κύπρο, κατά ψέματα. Ε, εντάξει, θα είναι όμω μια θέση η οποία θα δίνει το δικαίωμα ναι. αυτό που να την κατακτήσει να περιμένει την Ευρώπη, το, ευρω, το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει αρκετό δρόμο. Δεν μπορώ να προβλέψω, δηλαδή σου είπα ότι την δεδομένη στιγμή είναι η Ομόνια και η ΑΕΛ, η ΑΕΛ και η Ομόνια με πίσω του στον Απόλλωνο. Ναι. Μπορεί να έρθουν, για παράδειγμα, είναι αυτό το συναρπαστικό, οι σε Τσίρο και Αρένα να κερδίσει η ανόρθωση και να μπει στο παιχνίδι και η ανόρθωση. Εκεί θα, θα είναι... γίνεται κα... για πουρλόττονη κατάσταση έτσι <laughs> θα το πούμε <πένεις> και στα κυπριακά <laughs> ε, Κατάλαβε. <laughs> ε, αυτό είναι το συγκλονιστικό τη όλη υπόθεση. και το... αυτό που περιμένουμε να να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την... α... αυτό το συναρπαστικό μαραθώνιο όπω εξελίσσεται εντάξει και για το κατοδιάζωμα να δούμε για αυτή η καμονιστική είδαμε χτε τον Εθνικό να κερδίζει την Καρμιώδησσα να κερδίζει με τον φίλο μου τον Ιαννάκη τον Ποντικό, ο οποίο διατηρώ πάρα πολύ καλέ σχέσει. Ε, κάνει και αυτό στη δική του προσπάθεια, μακάρι να πετύχει. Εντάξει, ε, είναι όντω. Ε, βγήκε ένα καλό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό mm. πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε όμω να προβλέψουμε με τα βεβαιότητα, γιατί δεν είναι κούρσα για δύο άλογα. Είναι κούρσα αυτή τη στιγμή να προπορεύονται δύο άλογα, αλλά να ακολουθούν σε ακόμα απόσταση αναπνοή ακόμα δύο. Ενώ ε, τι προηγούμενε χρονιέ θυμάσαι ήταν κούρσα για δύο άλογα. Mm. Άντε το πολύ, Τρία, με Εδώ το τρίτο ζωή. να μένει στη μέση. Α, Μακάρι, εγώ εύχομαι να γίνει ένα συναρπαστικό όπω είναι ο ποδοσφαιρικό μαραθώνιος Ο καλύτερο, ο πιο τυχερό, γιατί στο ποδόσφαιρο η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο. Οι συγκυρίε. Mm. Να πάρει το πρωτάθλημα. Mm. Αυτό είναι.